Καλησπέρα σας κύριε Μαρέβη. Αναμένουμε, ακόμη δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ανοίξει η εφαρμογή της υποβολής των δηλώσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, έτσι, για τον τουρισμό για όλους. Ναι. Οι επιταγές που διατίθεται από το Υπουργείο Τουρισμού είναι 100.000. Η μόνη προϋπόθεση που μπαίνει είναι εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Δηλαδή, το εισόδημα που έχει ο κάθε υποψήφιος. Πόσο πρέπει να είναι το εισόδημα? Ο άγαμος είναι έως 16.000, ναι. Ο έγκαμος έως 28.000, ναι. Και για κάθε τέκνο που έχει η οικογένεια, ναι, ναι. Του ζευγάρι υποστήθεται 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα όμως υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Τι? Ανοίγει μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει κλήρωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 100.000 επιταγές που θα γίνουν ανάρπαστες. Είναι πολύ λίγες. Οι δικαιούχοι είναι πάρα πολλοί για τα εισοδήματα. Άρα θα γίνει ο κακός χαμός, μας λέτε. Ακριβώς. Θα γίνει κλήρωση. Έτσι δεν πάμε με χέρι, δεν θα τραβήξουμε με χέρι. Έτσι. Ναι. Κλήρωση, θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση. Αλλά το ζήτημα είναι ποιοι θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση για τον τουρισμό για όλους. Γιατί. Όπως είπαμε, μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν έχουν υποβληθεί πάρα πολλές, και αυτές που έχουν υποβληθεί ίσως και να μην είναι δικαιούχοι, γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι το 2020 ήταν σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Για αυτούς λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της φορολογικής δήλωσης, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ρίξει τις βεβαιώσεις των αποζημιώσουν ειδικού σκοπού που κατέβαλε σε αυτούς τους εργαζόμενους λόγω της αναστολής σύμβασης εργασίας μέσα στο 2020. Και σήμερα δηλαδή να ρίξει αυτές τις βεβαιώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να υποβληθούν αιτήσεις. Γιατί ναι. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού μιλάει ότι ανοίγει εντός της εβδομάδας. Και εντός της εβδομάδας θα γίνει η κλήρωση. Αν αυτή τη στιγμή έτσι έχουν υποβάλει 1.000.000 δηλώσεις μόνο φορολογίες εισοδήματος, γιατί τόσο περίπου έχουν υποβληθεί, και 1.000.000 εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Αυτοί δεν υπέβαλαν. Η ουσία είναι να πάρουν αυτή την επιταγή για να μπορέσουν να πάνε 2-3 ημέρες ή ακόμη και 4 ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν, θα το πούμε αυτό τι ακριβώς επιλογή εννοούμε. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση. Αν λοιπόν δεν υποβάλουν δήλωση, αυτοί που ήταν σε αναστολή, ποιοι θα υποβάλουν? Αυτοί που εργάστηκαν όλο το χρονικό διάστημα, όλο το χρόνο το 2020, χωρίς μείωση του μισθού τους? Σίγουρα όχι. Πιστεύω ότι προτεραιότητα πρέπει να έχουν αυτοί που ήταν στην αναστολή. Άρα λέτε χρειάζεται μια ρύθμιση. Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση. Μάλιστα. Αν τώρα με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού πάρουν τα εισοδήματα το 2019, πάλι άδικο είναι, γιατί το 2019 μάλλον τα εισοδήματα κάποιων θα ήταν μεγαλύτερα. Θα ήταν μεγαλύτερα, λογικό, ναι. Λογικό είναι, γιατί ήταν και σε ένα στολή. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα, το πώς θα έχουν δικαίωμα αυτοί να υποβάλλουν δήλωση, ποια εισοδήματα θα λάβουν υπόψη αν πάρουν τα εισοδήματα το 2020. Και ως πότε θα είναι, γιατί από πρώτη εβδόμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, ξεκινάει η δυνατότητα, μάλιστα, να κάνουν τουρισμό οι δικαιούχοι αυτών των επιταγών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο σήμερα και όλες να δούμε, εδώ χρειάζεται μια τροποποίηση πράγματι, να δούμε τι μπορεί να γίνει στο τομέα αυτό και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά δεν θα ξεκινήσει από πρώτη εβδόμου. Βέβαια, από πρώτη εβδόμου μπορούν να ξεκινήσουν οι περσινοί που δεν χρησιμοποίησαν την επιταγή που έλαβαν, επειδή λόγω της κρίσης του κορονοϊού κάποιοι δεν το χρησιμοποίησαν. Αυτοί μπορούν και να τα χρησιμοποιήσουν και φέτος μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Οι ημέρες, να ενημερώσουμε εδώ και τον κόσμο, είναι 2 ή 3 ημέρες. Αυτοί που θέλουν την κάλυψη το 100% των διανυκτερεύσεων σε κλίνες, έτσι, σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, και μέχρι 40 ευρώ την ημέρα για κάθε άτομο. Ή 4 διανυκτηρεύσεις με 80% κάλυψη της δαπάνης και μέχρι 30 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Λοιπόν, αυτή είναι. Θα τα δούμε, κύριε Βαλιώτη. Είναι
να δω πως υπάρχει μια τροποποίηση εκεί να εξυπηρεθεί περισσότερος κόσμος, να έχουμε περισσότερους ακόμα αν μπορούμε και δικαιούχους, αλλά να είναι και πιο δίκαια τα κριτήρια όπως πολύ σωστά το λέτε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.